Hello, Παγκόσμια Μέρα Ρατσισμού εχθές. Θα σας πω και εγώ story πώς βιώνω το ρατσισμό στην ίδια μου τη χώρα, ναι. Μη σας φανεί περίεργο. Ακούστε, για να βιώσεις ρατσισμό στην χώρα σου πρέπει να έχεις φίλο με άλλο χρώμα δέρματος. Όπως έχω εγώ τον Μιγγέλ, που ο άνθρωπος είναι ναι μεν από Αμερική, αλλά η καταγωγή του και οι ρίζες του είναι από Πουερτορίκο, οπότε είναι πιο τσοκολάτ, αν και μου είπε να πω ότι είναι μαύρος. Δεν έχει κανένα θέμα. Οπότε λέμε τη λέξη μαύρος σε αυτό το βίντεο. Λοιπόν, θέλετε να ακούσετε πώς βίωσα εγώ τύπου ρατσισμό μέσα σε καταστήματα Ζάρα και θα σας πω και συγκεκριμένα και καταστήματα που έχουν γίνει στη Νέα Ιωνία, στη Νέα Σμύρνη και θα ακούσετε και μία παράξενη ιστορία που έχει γίνει και με τον Μιγγέλ γιατί πήγε μία μέρα μόνος του και αντιμετώπισε φουλ ρατσισμό. Λοιπόν, πάμε να σας τα πω. Έχω πάει Νέα Ιωνία, Νέα Σμύρνη, μάλλον το Νέα κάτι κάνει. Στην αρχή το παίρνουμε σαν χαβαλέ, δεν δίνουμε πολύ σημασία. Όταν μπαίνουμε σε καταστήματα που είναι σε πιο άλλες περιοχές, γιατί Ερμού και αυτά μας γνωρίζουν, γιατί πάμε πολύ συχνά. Αλλά εμείς σας είπα το παίρνουμε χαβαλέ. Είναι που κάνουν νόημα, και τελικά δεν πρέπει να το πάρουμε χαβαλέ, κάνουν νόημα οι υπεύθυνοι στον security και ο security είναι από πίσω μας κολλημένος μέσα στα καταστήματα. Το έχουμε ζήσει στη Νέα Ιωνία, το έχουμε ζήσει στη Νέα Σμύρνη. Μπορούμε να δούμε και οι ημερομηνίες, να το δείτε και σε βίντεο, δηλαδή, αν μου πει τίποτα. Το Zara Shop, που τέλος πάντων. Τελικά όλο αυτό που εμείς δεν δίναμε σημασία μεγάλωσε. Γιατί ο Μιγγέλ έφαγε μεγαλύτερο ρατσισμό στις 19 του μήνα, πολύ χοντρό. Και ακούστε τι έγινε. Λοιπόν, 19 του μήνα έχει πάει στα Ζάρα στη Νέα Σμύρνη, αλλά πριν πάμε 19, να πούμε ότι όταν είχε εκπτώσει και γενικά εμείς ψωνίζουμε πάρα πολύ Ζάρα, του είχα πει κάποια στιγμή πάρ' τα tax free, αφού ναι μεν μένει στην Ελλάδα, αλλά σχεδόν 3 μήνες πας στην Αμερική, να παίρνεις τα tax free. Ρωτάμε μια κοπέλα, είχε πάρα πολύ κόσμο εκείνη την περίοδο και λέει, ξέρεις κάτι, φέρε αποδείξεις και την κάρτα σου για να στο κάνουμε. 19 του μήνα αποφάσισε να το κάνει μόνο στο Μιγγέλ. Στη Νέα Σμύρνη, στα Ζάρ. Και ακούστε τώρα τι έγινε με τους υπεύθυνους εκεί, με κάποια νίκη, με έναν κύριο με κάτι, με ένα τατού Χρήστος. Τα λέω εγώ, δεν φωτογραφίζω, τα λέω direct, γιατί τελικά η μόνη περίπτωση για να αντιμετωπιστεί ο ρατσισμός είναι να βγάζεις απευθείας ποιοι είναι, τι είναι και δεν φοβάμαι και τις συνέπειες, τι να φοβηθώ, ποιον. Το ότι εμένα με κάνουν να νιώθω άσχημα, το σκεφτόντουσαν πριν τα κάνουνε. Οπότε 19 του μήνα πηγαίνει ο Μιγγέλ Σταζάρ στη Νέα Σμύρνη. Και είναι εκεί μέσα η υπεύθυνη ή η υπάλληλο, γιατί ο Μιγγέλ έστειλε και επιστολή στο Ζάρα. Υπεύθυνη ήτανε. Η υπεύθυνη άρχισε να του κάνει κάτι περίεργες ερωτήσεις. Τι είναι αυτά και τι είναι αυτές οι αποδείξεις. Και της εξηγεί ότι εμένα με ενημέρωσε υπάλληλο του Ζάρα ότι μπορώ να τα φέρω να πάω στιγμή και να μου δώσει τα tax free. Και του κάνουν την ερώτηση του τύπου που βρήκε τις αποδείξεις. Και εμφανίζεται, γιατί ο Μιγγέλ αρχίζει και καταλαβαίνει, γιατί σας λέω, είναι μαύρος άνθρωπος ο οποίος έχει φάει πάρα πολύ ρατσισμό, οπότε γνωρίζει ποιος είναι τι. Και εμφανίζεται ένας Χρήστος που γυρίζει και λέει όλοι αυτοί οι μαύροι. Χρήστος λέμε γιατί είχε ένα τατού Χρήστος, δεν ξέρει όνομα ακριβώς. Ο Μιγγέλ απλά δίνουμε φωτογραφία τον υπάλληλο, οπότε αν ξέρει κάποιος αυτόν τον υπεύθυνο που την έχουν δει όλοι υπεύθυνοι στο Ζάρα, ότι είναι στα καλύτερα καταστήματα global, που είναι τα global copy, okay, το ξέρουμε, χαλαρώστε όμως, μην νομίζετε ότι δουλεύετε και κάπου, okay. Και γυρίζει και του κάνει το εξής σχόλιο, γιατί ο Μιγγέλ καταλαβαίνει ελληνικά, δεν μιλάει, ότι αυτοί οι μαύροι συνήθως κλέβουν τις αποδείξεις, κλέβουν ρούχα και αποκλείεται να είναι δικές του οι αποδείξεις που ο άνθρωπος έχει πάει με το τηλέφωνο του, με την κάρτα του και με τα σχετικά. Πείτε μου εσείς στα σχόλια. Why δεν είναι ρατσισμός όλο αυτό? Ακόμα και εγώ αυτό που παθαίνω με τους υπαλλήλους να με κυνηγάνε επειδή έχω φίλο μαύρο, δεν είναι περίεργο? Μόνο εγώ το βλέπω περίεργο. Και μου αρέσει που λέμε ότι η Ελλάδα, όχι καλά, είναι ελεύθερη χώρα, δεν έχει ρατσισμό. Μάλλον δουλευόμαστε μεταξύ μας. Άντε γεια. Και αν ξέρετε κάποιους από εκεί και γενικά από υπαλλήλους, στείλτε το, δεν είναι κακό. Γιατί πλέον όταν θα μας βλέπουν με άλλο τουπέ. Ότι εμείς μπαίνουμε μέσα στο μαγαζί για να αγοράσουμε και όχι για να κλέψουμε. Φιλιά πολλά.